Κύριε Υπουργέ, θα ξεκινήσω εκφράζοντας την αγανάκτησή μου για το γεγονός ότι επιμένετε να χρησιμοποιείτε και μέσα σε αυτήν εδώ την αίθουσα λεξιλόγιο ρατσιστικό, λεξιλόγιο ξενοφοβικό, λεξιλόγιο το οποίο ακριβώς απευθύνεται στα ρατσιστικά, ξενοφοβικά και μισαλόδοξα αντανακλαστικά των ανθρώπων. Λυπάμαι πάρα πολύ για την εικόνα που παρουσιάζεται ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Λυπάμαι πάρα πολύ για το γεγονός ότι επιμένετε να φλερτάρετε με τις πιο ιταμές λογικές υποτίμησης ανθρώπων και ανθρώπινων ομάδων και κοινωνικών ομάδων. Κύριε Πρόεδρε, να σας παρακαλέσω, είναι λίγο δύσκολο να... Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ πολύ. Ενώ η συζήτηση του μεταναστευτικού κώδικα ξεκίνησε με την διαπίστωση ότι περιέχονται θετικές διατάξεις, δυστυχώς οδεύουμε προς την συρρήκνωση των θετικών αυτών διατάξεων, αλλά και προς την παροξυσμική διολίσθηση στις πιο ακραίες προβλέψεις, τις οποίες φέρνετε, παίρνετε πίσω και ξαναφέρνετε, επιμένοντας στις λογικές των αποκλεισμών και των διακρίσεων. Είναι λάθος σας και είναι λάθος της κυβέρνησής σας ότι επιμένετε να ταυτίζετε τη μετανάστευση με την εγκληματικότητα. Είναι λάθος σας και ήταν ολέθριο λάθος του κυρίου Δένδια ότι κατά την έναρξη της ελληνικής προεδρίας θεώρησε καλό να ταυτίσει ακόμη τη μετανάστευση με την τρομοκρατία και να πει, ούτε καν σκέφτηκε τι συνέπειες έχουν τέτοιες δηλώσεις, και να πει ότι στη χώρα μας δεν έχουμε μόνο πρόβλημα εισαγόμενης τρομοκρατίας αλλά και εγχώριας. Αυτή ήταν η εναρκτήρια τοποθέτηση του κυρίου Δένδια. Είναι λάθος του κυρίου Σαμαρά που δεν έχει ζητήσει δημοσίως συγγνώμη για τις ρατσιστικές τοποθετήσεις του, για τις οποίες υπέστημεν ως χώρα και τον ψόγο του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, για τις δηλώσεις εκείνες με τις οποίες καλούσε τους πολίτες και εξήγελε την ανακατάληψη των πόλεων που έχουν δήθεν καταληφθεί από τους μετανάστες. Ήτανε λάθος του κυρίου Δένδια και εξακολουθεί να είναι λάθος ότι επιμένει να αναφέρεται στη μετανάστευση ως απειλή και μάλιστα να μιλά για βόμβα στα θεμέλια του κράτους και της κοινωνίας. Είναι και αυτές δηλώσεις για τις οποίες έχει στυλιτευθεί η ελληνική κυβέρνηση από τον Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, αλλά και από το συνήγορο του πολίτη, ο οποίος στην έκθεσή του για το ρατσισμό έχει κρίνει και αξιολογήσει το ρατσιστικό πρόγραμμα Ξένιος Δίας, καταγράφοντας με στοιχεία στατιστικά ότι πρόκειται για πρόγραμμα δημιουργίας εθνοτικού προφίλ. Λυπάμαι πολύ εάν μια τέτοια χώρα ονειρεύεστε. Λυπάμαι πολύ εάν το έτος 2014 δεν έχετε καταλάβει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι για όλους και όχι για αυτούς που εσείς επιλέγετε. Λυπάμαι πάρα πολύ ακόμη που δεν συνειδητοποιείτε ότι προχτές πάλι είχαμε νεκρούς ανθρώπους και νεκρά παιδιά και η συζήτηση για το αν είναι νόμιμοι ή παράνομοι μετανάστες είναι ό,τι πιο άκυρο έχει συμβεί σε αυτήν εδώ τη χώρα. Ο άνθρωπος ο οποίος μπαίνει σε ένα καριδότσουφλο και βάζει τα παιδιά του, μωρά παιδιά, σε ένα καριδότσουφλο προσπαθώντας να σώσει τη ζωή του και να βρει καταφυγή, είναι πρόσφυγας, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι μετανάστης καν. Το παιδί που πνίγεται στα νερά, στα εγχώρια ύδατα αυτής εδώ της χώρας είναι θύμα της πολιτικής σας.
και θα έπρεπε με πολύ μεγαλύτερη εδώ να τοποθετήσετε μετά από τέτοια γεγονότα, αντί να ακούμε παραλυρηματικού τύπου αναπτύξεις για το πώς είναι ψευδής πάντοτε και εξορισμού οι καταγγελίες των μεταναστών, για το πώς μένει απροστάτευτο το λιμενικό σώμα ή η αστυνομία απέναντι σε αυτές τις υποτιθέμενες ψευδείς καταγγελίες. Σας καταθέτω, γιατί φαίνεται ότι έχετε κακή σχέση και με την ανάγνωση και με την ενημέρωση, είναι το πρότυπο του κυρίου Χρυσοχοΐδη που μας έβαλε σε αυτές τις περιπέτειες αδιάβαστος, όπως και πολλοί άλλοι. Σας καταθέτω, είναι αρκετές σελίδες, ελπίζω να τη διαβάσετε, την υπόθεση NZ κατά Ελλάδας. Είναι η καταδίκη της χώρας μας το 2012 για τον βιασμό μετανάστη από λιμενικό, του λιμενικού σώματος, με γκλόπ. Καταθέτω και το σχετικό δημοσίευμα. Είναι πλήστες οι καταδίκες, είναι όνειδος για τη χώρα μας αυτές οι συμπεριφορές. Γνωρίζετε ότι έχουν δει και το φως της δημοσιότητας μαγνητοσκοπημένες ρατσιστικές συμπεριφορές, και λυπάμαι πάρα πολύ που, λαμβάνοντας το λόγο σήμερα, επιλέξατε και πάλι να επαναφέρετε, κατά άκυρο βέβαια τρόπο, μία ανθρωπολογία την οποία είχε την πρόνοια να αποσύρει ο κύριος Γρηγοράκος, έχοντας βιώσει πριν από 2 εβδομάδες ότι είναι κακή η επιμονή στην ψήφιση συγκεκριμένων τροπολογιών, και έχοντας αναγκαστεί και αναγκάσει εσάς να αποσύρετε ακόμη και την ψηφιστήσα τροπολογία του για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου. Επαναφέρετε λοιπόν μία ρύθμιση με την οποία, ή επιχειρείτε να την επαναφέρετε, με την οποία επιδιώκετε την εκδικητική μεταχείριση, καταγγέλλοντος αξιόπινη εις βάρος του συμπεριφορά μετανάστη. Και λέτε άρον-άρον θα δικάζεται με την αυτόφορη διαδικασία χωρίς να συντρέχουν οι όροι του αυτοφόρου, και άρον-άρον θα απελάβνεται για να μάθει άλλη φορά, και κυρίως για να μην κάνουν άλλη φορά άλλοι καταγγελίες. Αυτή η τροπολογία προσκρούει σε όλο το πνεύμα και το σχετικό κεφάλαιο του νομοσχεδίου για το δικαίωμα περίσκεψης, για το δικαίωμα, για το περιθώριο παραμονής στη χώρα προκειμένου να γίνει η καταγγελία. Δείχνετε το πραγματικό σας πρόσωπο. Δεν τις θέλετε αυτές τις καταγγελίες, γιατί η πραγματική σας ροπή είναι αυτή που εκδηλώνεται με τις κατά καιρούς δηλώσεις του κυρίου Δένδια, ο οποίος υπερασπίστηκε δημοσίως τους αστυνομικούς που βασάνισαν τους συμμετασχόντες στην αντιφασιστική μοτοπορία. Είναι του κυρίου Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έσπευσε να υπερασπιστεί τους λιμενικούς που ενέχονται στην υπόθεση του Φαρμακονησίου. Αυτή είναι η πραγματική σας, δυστυχώς, επιθυμία και ροπή, και εκφράζεται και με την υπαριθμόν 1275 τροπολογία, με την οποία επιζητείτε να συνιστά κόλλημα απόκτησης των προϋποθέσεων του νόμου η ποινική καταδίκη αλλοδαπού που επιβλήθηκε με αναστολή εκτέλεσης της ποινής. Και θέλετε να συνιστά κόλλημα απόκτησης της ελληνικής ηθαγένειας με πολιτογράφηση. Και ακούστηκαν αντιεπιστημονικά πράγματα προηγουμένως από τον κύριο Βορύδη, που απορώ πραγματικά με ποια λογική επικαλείται κόντρα λέγεν ερμηνείες του ποινικού κώδικα. Λέει ρητός το άρθρο 102, το καταθέτω και ελπίζω να το διαβάσετε. Αν η αναστολή δεν αρθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω ή δεν ανακληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101, η ποινή που είχε ανασταλεί θεωρείται σαν να μην έχει επιβληθεί. Τι δεν καταλαβαίνετε, κύριε Βορύδη? Άρθρο 578. Ολοκληρώνω, θα σας ζητήσω 2 λεπτά, κύριε Πρόεδρε, λόγω και των διακοπών. Έχετε που έχετε. 2 λεπτά. Ευχαριστώ.
Άρθρο 578. Καταστροφή δελτίων ποινικού μητρώου, κύριε Βορύδη. Ακούστε τα για να το μάθετε, να μην πείτε άλλη φορά άλλα πράγματα. Παράγραφος 1. Τα δελτία ποινικού μητρώου πάβουν να ισχύουν και αποκλείεται η χρησιμοποίησή τους για οποιοδήποτε σκοπό στις ακόλουθες μόνο περιπτώσεις. Δέλτα. Αν με την καταδικαστική απόφαση για την οποία έχει συνταχθεί δελτίο ποινικού μητρώου χορηγήθηκε αναστολή εκτέλεσης της ποινής σύμφωνα με το άρθρο 99 του ποινικού κώδικα, μετά την πάροδο 5 ετών από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής, εφόσον η αναστολή δεν έχει αρθεί ή ανακληθεί. Οπότε σας παρακαλώ αυτά που είπατε να τα ανακαλέσετε, διότι προσκρούν στις ρητές διατάξεις των νόμων που τόσο σέβεστε. Κατά τα άλλα, θα πω κλείνοντας ότι είναι όχι άξιο λύπης, αλλά ντροπής πράγμα το γεγονός ότι θέλετε να θεσμοθετήσετε τη λογική του καταδοτισμού. Ο ξενοδόχος να καταδίδει, ο συμβολεογράφος να μην συντάσει πράξεις, υγειονομικός υπεύθυνοι να μην αναλαμβάνουν τη θεραπεία. Και γενικώς οι απαντώντες άνθρωπο ο οποίος δεν έχει διαβατήριο και άδεια αμέσως να τον καταδίδουν στις αρχές. Δεν είναι αυτή η λογική ενός κώδικα μετανάστευσης ένταξης. Δεν είναι αυτή η λογική ενός κράτους δικαίου, ενός ευρωπαϊκού κράτους δικαίου, και είναι απορίας άξιων που δεν το έχετε ακόμη καταλάβει. Σας ευχαριστώ.